Αγαπητοί δημοσιογράφοι, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην συνέντευξη τύπου για τη μεγάλη γιορτή της γυμναστικής Cosmo Gym Summer for All 2022, που έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενήσουμε στο Δήμο Λουτρακίου Υπεραχώρας Αγίων Θεοδόρων και το Πάρκο Παραλίας Λουτρακίου από το Σάββατο 2 έως και την 5-8 Ιουλίου. Το Cosmo Gym είναι ένα μη αγωνιστικό γεγονός, ένα φεστιβάλ κινητικής και καλλιτεχνικής έκφρασης ομάδων ασκουμένων κάθε ηλικίας, κάθε επίπεδο και κοινωνική προσέλευση. Αξίζει να αναφέρω ότι ο μικρότερο αθλητή έχει ηλικία 4 ετών και ο μεγαλύτερο που είναι από την ομάδα τη Πορτογαλία έχει ηλικία 85 ετών. Μοναδικό στόχο των 1.563 συμμετοχόντων είναι η συμμετοχή και η αγάπη του για την γυμναστική με βασικό κανόνα ότι όλοι οι συμμετέχοντε βραβεύονται. Συνολικά συμμετέχουν 57 φορείς με 86 προγράμματα γυμναστική για όλου. Ως Δημοτική Αρχή στηρίζουμε έμπρακτα και την κορυφαία αυτή διοργάνωση, γιατί μεταξύ άλλων δίνει τη δυνατότητα και την ευκαιρία στους αθλητές που συμμετέχουν από όλη την Ελλάδα, τη Θεσσαλονίκη, την Έδεσα, τη Λαμία, την Αττική, το Λουτράκι, την Κόρινθο, τον Άπλιο, το Ηράκλειο Κρήτη, την Αταλάντη, να επισκεφτούν τον τόπο μας, να απολαύσουν τη διοργάνωση και φεύγοντας να πάρουν μαζί τους καλύτερες εντυπώσεις για τον τόπο μας και τους φιλόξενους ανθρώπους του. Ο Δήμος μας και το Λουτράκι έχει μια μεγάλη ιστορία στην εξαγωγή μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων και φιλοδοξούμε να φανούμε εντάξει των προσδοκιών των αγωνιζομένων και της οργανώτριας εταιρείας ώστε να στεφθεί ο αγώνας με απόλυτη επιτυχία. Στο σημείο αυτό, θέλω να ευχαριστώ τον Δήμαρχο, κ. Γιώργο Γκιόνη, για την εμπιστοσύνη, την Οργανωτική Επιτροπή του Cosmo Gym και τον Πρόεδρο της Αθλητικής Πολιτιστικής Ένωσης Γιτάνη, κ. Σιμεών Σκουτέρη, για τη συνεργασία και του συγχαίρω από καρδιάς για την υψηλού επίπεδου οργανωτική δομή του κορυφαίου γυμναστικού γεγονότος της γυμναστικής για όλους. Αυτό άλλωστε μαρτυράει και η μοναδική ανταπόκριση του κόσμου στους αγώνες όλα αυτά τα χρόνια. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία και τον πρόεδρό της, κύριο Αθανάσιο Σταθόπουλο, το Γραφείο Αθλητικού Τουρισμού Sport Travel, τον Όμιλο Sport Camp, τον πρόεδρο κύριο Σπύρο Καραβούλη και τον Διευθυντή Αθλητικού Τμήματος, κύριο Χαρόλαμπο Πελέκη, καθώς επίσης το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου Υπεραχώρας, τον Οργανισμό Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Λουτρακίου και όλες τις τοπικές επιχειρήσεις που στηρίζουν τη φετινή διοργάνωση. Να ευχηθώ σε όλους τους συμμετέχοντες καλή επιτυχία και εύχομαι να ευχαριστούμε όλοι τους αγώνες σε ένα μοναδικό και φαντασμαγωρικό περιβάλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος στον Δήμαρχο, τον κύριο Γκιόνη. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας, και να σας καλωσορίσω με ιδιαίτερη χαρά στη συνέντευξη τύπου για την κορυφαία γιορτή της γυμναστικής, που έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο Δήμο μας και το Παραλιακό Πάρκο Λουτρακίου. Με ικανοποίηση, είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε το Cosmo Gym Summer for All, ένα αθλητικό καλλιτεχνικό γεγονός που μετά από 2 χρόνια πανδημίας και περιορισμών επιστρέφει για 3η χρονιά στο Λουτράκι και μας γεμίζει καλή διάθεση και αισιοδοξία. Ο Δήμος Λουτρακίου Υπεραχώρας Αγίων Θεοδόρων υποστηρίζει εμπράκτως αθλητικά γεγονότα που συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη και την προβολή του τόπου μας. Ο αθλητικός τουρισμός βρίσκεται στην καρδιά των προτεραιοτήτων μας, καθώς αποτελεί έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους του τουρισμού με φωτεινό μέλλον. Ως Δημοτική Αρχή αξιοποιούμε τις ευκαιρίες, αναβαθμίζουμε τις αθλητικές μας υποδομές, θεσμοθετούμε διοργανώσεις υψηλού επίπεδου, συνεργαζόμαστε με ομοσπονδίες, φορείς και συλλόγους, εμπλουτίζουμε το καλεντάρι των αθλητικών διοργανώσεων, προσελκύουμε χιλιάδες αθλητές, συνοδούς και θεατές και αναλαμβάνουμε δράσεις που τονώνουν την τοπική οικονομία, δίνοντας μια νέα προοπτική στον τόπο μας. Στο σημείο αυτό, να αναφέρω πως η συγκεκριμένη διοργάνωση θα φέρει στο Δήμο μας πάνω από 1.500 συμμετοχές από όλη την Ελλάδα, την Πορτογαλία και τη Γεωργία, με χιλιάδες διανυκτερεύσεις και σημαντικά ωφέλη στην τοπική οικονομία. Επισκέπτες και τουρίστες θα έχουν τη δυνατότητα να θαυμάσουν και να παρακολουθήσουν ένα λαμπρό γυμναστικό θέαμα στο Πάρκο Παραλίας της πόλης μας. Με την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω θερμά και να συγχαρώ την Οργανωτική Επιτροπή του Cosmo Gym και τον Πρόεδρο της Αθλητικής Πολιτιστικής Ένωσης Γιτάνη, κύριο Σιμεών Σκουτέρη, για την μεθοδικότητα και την αγάπη του και τον αθλητισμό, καθώς μέσα από αυτή τη διοργάνωση
αναδεικνύει περίτρανα την ιδέα της γυμναστικής. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου και τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού Σάκη Παπαθανασίου, καθώς επίσης την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία και τον πρόεδρό της κ. Αθανάσιο Σταθόπουλο. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους εσάς για τη σημερινή σας παρουσία, να καλωσορίσω τις αποστολές και να ευχηθώ καλή επιτυχία και ευχάριστη διαμονή στην πόλη μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος στον πρόεδρο της Αθλητικής Πολιτιστικής Ένωσης Γιτάνη, κ. Σημεών Σκουτέρης. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που ξεκινάμε. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι πάλι στο Λουτράκι, σε μια πόλη που έχει αγαπήσει το Κοσμοτζίμ. Και επειδή το αγάπησε, την αγαπήσαμε και εμείς. Και ενώ είχε ξεκινήσει ως μια διοργάνωση η οποία θα φιλοξενεί γενικά ξένες αποστολές, αποφασίσαμε να το επεκτείνουμε. Και με γνώμονα αυτό, η φετινή διοργάνωση σχεδόν έχει τριπλασιάσει τους συμμετεχόντες έναντι της προηγούμενης φοράς που είχαμε κάνει τη διοργάνωση εδώ. Και φιλοδοξώ όχι μόνο με τους 1500 που είναι φέτος, του χρόνου να είναι διπλάσιοι και να είμαστε έτοιμοι και ο χώρος του Πάρκου Παραλίας θα δοκιμαστεί φέτος, να δούμε πώς και με ποια κριτήρια και με ποιες υποδομές θα μπορέσουμε να την αναπτύξουμε και να την κάνουμε ίσως τη μεγαλύτερη γιορτή γυμναστικής που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Το Κοσμοτζίμ έχει ιστορία, γινόταν στην Αθήνα 10 χρόνια και φιλοδοξώ φέτος να είναι η αρχή μιας καινούργιας σειράς διοργανώσεων του Κοσμοτζίμ σε ετήσια βάση με πολύ 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 μεγάλη συμμετοχή. Οργανωτικά είμαστε έτοιμοι από πλευράς τεχνολογικής, υποδομής, θα το δείτε και στο πάρκο τώρα που στείνονται όλες οι εγκαταστάσεις, θα φτιαχτεί ένα σχεδόν μικρό χωριό, θα υπάρχουν αποδυτήρια, ιατρία, γραμματεία, αποθήκες οργάνων, προθερμαντήρια, στείνονται σιγά σιγά, μια πολύ πολύ μεγάλη σκηνή υπερυψωμένη, διάσταση 20x20 που θα γίνονται οι εκδηλώσεις, φωτισμοί φαντασμαγορικοί, θα το διαπιστώσετε φαντάζομαι, και από πλευράς ενημέρωσης είμαστε έτοιμοι, υπάρχει, σας έχω μοιράσει κάποια χαρτιτοποίηση, υπάρχει ένα QR code το οποίο μπορείτε να κάνετε εγκατάσταση του application της διοργάνωσης, το οποίο είναι μια απλή εφαρμογή η οποία όμως παρέχει σχεδόν όλα όσα πρέπει να ξέρει αυτός που θα επισκεφτεί το Λουτράκι. Λοιπόν, δεν έχω να πω κάτι άλλο, δεν θέλω να μακρηγορώ, η διοργάνωση ξεκινάει και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάποιος θέλει να κάνει κάποια ερώτηση? Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Λουτρακίου. Φορέας υλοποίησης είναι το Sport Camp. Φορέας υλοποίησης είναι η Αθλητική Πολιτιστική Ένωση Γιτάνη. Είναι ένα αθλητικό σωματείο, μέλος της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας και συνεργαζόμενος φορέας για την οργάνωση εδώ στην πόλη του Λουτρακίου είναι το Sport Camp. Ωραία. Στόχος, να ρωτήσω τον κύριο Δήμαρχο, στόχος αυτών των διοργανώσεων ποιος είναι? Δηλαδή οι αθλητές που θα έρθουν εδώ θα μείνουν στα ξενοδοχεία της πόλης, θα... Το πρώτο αποτέλεσμα όλων αυτών των αθλητικών οργανώσεων είναι η επισκεψιμότητα στο Δήμο μας. Η εξυπηρέτηση μέσω των ξενοδοχείων, sport club, εστιατόρια, μπαρ και όπου μείνει αυτός ο κόσμος όλες αυτές τις μέρες να περάσει καλά και να φεύγοντας από εδώ να διαφημίσουν όσο γίνεται περισσότερο ώστε και κάποιοι να ξανάρθουν ανεξάρτητα αν υπάρχει το κόσμο gym ή όχι. Αυτή είναι η διαφήμιση για τον τόπο μας. Ο αθλητικός τουρισμός εκεί προσδοκούμε και νομίζω ότι το έχουμε πετύχει πάρα πολύ. Γι' αυτό παγκόσμιες ομοσπονδίες, σύλλογοι και διάφοροι κόσμος που ασχολείται με τον αθλητικό τουρισμό θέλουν να έρθουν στο Λουτράκι.
Έχουμε μια τεράστια ανταπόκριση από τη Δημοτική Αρχή, από το Δήμο, ώστε να εξυπηρετούνται σε όλα τα προβλήματα που τυχόν μπορεί να δημιουργηθούν και να λυθούν άμεσα. Οπότε γι' αυτό έχουμε νομίζω αποκτήσει ένα πάρα πολύ καλό όνομα, όχι μόνο Ελλάδα και εξωτερικό, που ο κόσμος που έρχεται και διοργανώνει μεγάλα αθλητικά γεγονότα μένει ευχαριστημένοι και θέλουν να ξανάρθουν. Έτσι έχει γίνει και με το κόσμο Τζιν. Μετά από 2 χρόνια πανδημίας, ξανάρχονται εδώ πέρα χιλιάδες διανυκτερεύσεις, γεύματα, φαγητά, πρωινά, διασκέδαση και όλα αυτά προσδίδουν ένα οικονομικό όφελος, ειδικά για τους κατοίκους της πόλεως. Μία ερώτηση προς τον κύριο Πρόεδρο. Ποια αθλήματα αφορά ακριβώς και αν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα? Τι θα δούμε λοιπόν? Λοιπόν, θα δούμε ομαδικά. Το άθλημα είναι γυμναστική για όλους. Έτσι. Τι περιλαμβάνει η γυμναστική για όλους? Ομαδικά προγράμματα γυμναστικής, ενόργανης, ρυθμικής, ακροβατικής, χορού, τραμπολίνο. Όλα αυτά συνθέτουν τις χορογραφίες που θα δούμε. Κάθε ομάδα παρουσιάζει ένα πρόγραμμα περίπου 5 λεπτά. Ομαδικό. 20 άτομα, 25 άτομα. Και πιο πολύ πληθεί. Η Κρήτη, παραδείγματος χάρη, έρχεται με μια ίσως τη μεγαλύτερη αποστολή 123 ατόμων. Λοιπόν, οπότε ποικίλει το κομμάτι το πόσοι είναι συμμετέχοντες. Δεν έχει αγωνιστικό χαρακτήρα. Έτσι, η γυμναστική για όλους δεν έχει αγωνιστικό. Βραβεύονται όλοι. Για αυτό που κάνουν. Οι περισσότεροι είναι χομπίστες, να το πω έτσι, απλά. Έτσι, τους αρέσει η γυμναστική, εκπροσωπούν σωματεία, εκπροσωπούν σχολές χορού, εκπροσωπούν δήμους, εκπροσωπούν μεγάλη γκάμα φορέων. Και θα είναι εδώ και το τοπικό σωματείο, έτσι, και ο Ποσειδών Λουτρακίου θα συμμετάσχει με 2 προγράμματα στη διοργάνωσή μας. Λοιπόν, αυτά θα δούμε. Συμμετέχοντες είναι μόνο από την Ελλάδα? Όχι, είναι από ποιες χώρες? Πορτογαλία, Γεωργία. Είναι και από την Πορτογαλία και από την Γεωργία. Γύρω στα 70. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Κοιτάμε να μπορέσουμε να το αναπτύξουμε μαζί με την ομάδα της Cosmo Gym, ώστε του χρόνου, από ό,τι σας είπε ο διοργανωτής, να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε ακόμα περισσότερο κόσμο. Αυτό θέλουμε, να δείξουμε τι ωραία πράγματα μπορεί να γίνουν στο Δήμο μας, παρέα με την Cosmo Gym και με όλους τους ανθρώπους που μας βοηθάνε, για να μπορέσουμε να το αναπτύξουμε και να φέρουμε του χρόνου όσο γίνεται περισσότερο κόσμο.